Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επωνύμως απόψε, έχοντας την ατζέντα της εκπομπής κυρίως το περιουσιακό. Ένα καυτό κεφάλαιο που βρίσκεται ενώπιον των δύο ηγετών στο πλαίσιο των απευθείας διαπραγματεύσεων. Θυμίσουμε ότι μόλις χθες συνεδρίασε και η Υποεπιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου σχετικά με το καυτό θέμα. Είχαμε και την εξέλιξη απόψε σε κομματικό επίπεδο ότι το ΔΙΚΟ συνεδρίαζε για να πάρει και τις δικές του αποφάσεις, με δεδομένο ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες διαφωνίες από μέλη του σώματος για τις προτάσεις που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακέλδηση ΔΙΚΟ και ΕΔΕΚ είναι απόψε εδώ για να μας πούν τις προτάσεις τους, τις απόψεις τους, να δούμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των συνομιλιών σε σχέση με τις περιουσίες των προσφύγων. Σταύρος Ευαγόρου από το ΑΚΕΛ, Ιωνάς Νικολάου από το ΔΥΣΥ, Φώτης Φωτίου από το ΔΥΚΟ, Δημήτρης Παπαδάκης από την ΕΔΕΚ. Κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Επιτρέψτε με, επειδή μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρία του διευρυμένου εκτελεστικού γραφείου του ΔΥΚΟ, να ρωτήσω τον κύριο Φωτίου. Δεν ελήφθη τελικώς απόφαση, δεν είναι? Πάτε για την άλλη εβδομάδα. Θα επανέλθει σε συνεδρία το εκτελεστικό γραφείο Δευτέρα ή Τρίτη. Ναι. Όμως οφείλω να πω ότι σήμερα έγινε μία σε βάθος ενημέρωση από τον κύριο Ιακώβου και τον κύριο Εμιλίου, ναι, οι οποίοι απάντησαν σε δεκάδες, θα έλεγα, ερωτήσεις των μελών του εκτελεστικού γραφείου. Σχεδόν όλα τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου πήραν τον λόγο και καλούμαστε τώρα στην επόμενη συνεδρία να πάρουμε τελικές αποφάσεις επί των προτάσεων. Δημοσιογραφική απορία, μοιάζει το κλίμα να είναι στο σώμα υπέρ των προτάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, ζητώντας διευκρινήσεις ή προσθέτοντας κάποιες δικές του προτάσεις, το εκτελεστικό γραφείο ή το αντίθετο? Δεν θέλω να προκαταλάβω τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Μπορώ να πω όμως το εξής, ότι αυτόν το κόμμα υπεύθυνα θα τοποθετηθεί τη Δευτέρα ή την Τρίτη επί των προτάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, και νομίζω ότι απόψε είχαν την ευκαιρία όλα τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου, η κοινοβουλευτική ομάδα, οι πρόεδροι των επαρχιακών επιτροπών, ναι, ήταν που ήταν παρόντες, το σώμα. Έχουν πλέον σχηματίσει όλοι τουλάχιστον μια πρώτη άποψη για αυτές τις προτάσεις, και καλούμαστε τώρα να μην ξεχνούμε, κυρία Κενεβέζου, ότι διαχρονικές θέσεις αυτόν τον κόμμα έχει για τον περιουσιακό. Το είπατε και απόψε. Δεν είναι τώρα που θα βγάλουμε αποφάσεις. Όμως ναι, υπάρχουν επί των συγκεκριμένων προτάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπάρχουν ναι, και θέματα που μας βρίσκουν. Ωραία, θα τα δούμε αυτά λοιπόν στη συνέχεια. Που διαφωνούμε. Κύριε Βαγόρου, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και σε επίπεδο κομματικό πια. Και αν θέλετε, υπάρχει ένταση στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίως γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των απευθείας διαπραγματεύσεων συζητά με τον Τούρκο-Κύπριο συνομιλητή του, τον κύριο Έρογλου. Θέλω να προσπαθήσουμε απόψε, όσο πιο απλά γίνεται, να εξηγήσουμε στους πολίτες πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, βγήκε στη δημοσιότητα το περίγραμμα τουλάχιστον των προτάσεων των δικών μας, το περίγραμμα των προτάσεων της τουρκικής πλευράς. Ας δούμε λοιπόν πού είμαστε σήμερα και πώς μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή, αν αυτό είναι αφιχτό, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Πρόεδρος είπε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Χρήστης, ιδιοκτήτης. Είναι γνωστή η αρχή την οποία προέταξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό όμως που λέγεται είναι ότι μπαίνουν τόσες πολλές εξαιρέσεις που τελικά ο κανόνας ότι ο ιδιοκτήτης έχει τον πρώτο λόγο καταργείται. Τι απαντάτε σε αυτό? Να ξεκινήσω από το κεφάλαιο περιουσιακό για να πω ότι πώς ήταν πριν, απαντώντας το ερώτημα σας, ναι, ή πώς είναι τώρα τα πράγματα και πώς θα είναι, ότι τώρα τα πράγματα είναι ότι το 37% του κυπριακού εδάφους είναι κατεχόμενο. Και συζητούμε να λύσουμε τον κυπριακό επιλύοντας έναν από το βασικότερα, αν όχι το πιο δύσκολο και πιο σημαντικό κεφάλαιο, ναι, το οποίο είναι το περιουσιακό. Έναν κεφάλαιο το οποίο άπτεται στα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη, που είναι το δικαίωμα ιδιαίτερα της ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένο από το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο μέσα από πολλές συνθήκες, τις οποίες να μου επιτραπεί να μην αναφέρω, αλλά έχουμε και τη συνθήκη της Χάγης και τη συνθήκη της Γενέβης, έχουμε επίσης τα ευρωπαϊκά ανθρώπινα δικαιώματα ή με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπου κατοχυρώνεται πλήρως το δικαίωμα δεν πρέπει να της ιδιοκτησίας ούτε και να δεν πρέπει να... Με βάση λοιπόν αυτών των σκεπτικών,
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσήρθε στη διαπραγμάτευση υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις που πρώτη στα στόχων, λαμβάνοντας υπόψη σίγουρα και άλλα πράγματα, την κατοχή, την αποξένωση για 36 χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πρόταξή μας δεν είναι εκεί και η πρόταξή μας είναι ξεκάθαρη. Κατοχύρωση του δικαιώματος του νόμιμου ιδιοκτήτη. Το νομίζω είναι απαίτηση όλων των πολιτικών κομμάτων, είναι απαίτηση του διεθνούς δικαίου και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προτάξει αυτή την απαίτηση. Σε μια προσπάθεια επίσης να κατοχυρώσουμε και κάποια άλλα δικαιώματα, έχουμε προτάξει την παράλληλη διαπραγμάτευση τώρα που εσήμανε ο χρόνος για συζήτηση του περιουσιακού, ώστε να εμπλέξουμε και στη συζήτηση των περιουσιακών αλλά και άλλα στοιχεία. Κυρίως το εδαφικό. Με συγχωρείτε, το εδαφικό, σε μια προσπάθεια, διότι πρώτος το στόχος μας είναι η επιστροφή και η αποκατάσταση, σημαίνει περιουσιακά, όσων το δυνατόν περισσότερων Ελληνοκυπρίων προσφύγων και μεγαλύτερης έκτασης εδάφου. Βεβαίως, επιτρέψτε μου παρένθεση, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν μοιάζει να έχει γίνει αποδεκτό αυτό. Δηλαδή η παράλληλη διαπραγμάτευση περιουσιακού και εδαφικού. Αν έχει γίνει ή όχι αποδεκτό, μέσα και από την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, μιλώ για το τρίπτυχο, και μέσα από πολλές προσπάθειες προώθησης αυτής της πρότασης και στα Ηνωμένα Έθνη, η συνεχής μας προσπάθεια είναι να γίνει αυτή η διασύνδεση και αναπόφευκτα πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα γίνει, διότι αναπόφευκτα θα συζητηθεί και το θέμα εδαφικό. Απαντήστε μου σε αυτό που σας είπα πριν. Κατά συνέπεια, είναι έρχομαι και στο ερώτημα σας. Η κριτική που γίνεται ότι οι εξαιρέσεις είναι τόσες πολλές που μειώνουν την δύναμη την ίδια της αρχής, η οποία και έχει προταχθεί. Η επιφύλαξη των εξαιρέσεων υπάρχει, αλλά εκείνο που πρότιστα προτάσσεται είναι η κατοχύρωση του δικαιώματος του νόμιμου ιδιοκτήτη. Έχουν ακουστεί πολλά. Πολλές φορές νιώθω ότι κάπου μπλέκουμε, ίσως συγχύζουμε τις προτάσεις της άλλης πλευράς, η οποία μέσα από πολλές επιφυλάξεις τέτοιες προσπαθεί να αφαιρέσει και να περιορίσει το δικαίωμα του νόμιμου ιδιοκτήτη, βαρύνοντας περισσότερο στα όποια δικαιώματα, σε εισαγωγικά το θέτω αυτόν του χρήστη, σε αντίθεση με τις προτάσεις της δικής μας πλευράς, οι οποίες προτάσεις τείνουν περισσότερο στην προσπάθεια αποκατάστασης. Και όταν λέω αποκατάσταση, εννοώ έναν εκ των στοιχείων των θεραπείων που προτείνονται μέσα από τις προτάσεις της δικής μας πλευράς. Ελπίζω να έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε περισσότερο. Γι' αυτόν τον λόγο, και κλείνω, θέλετε, την ενότητα αυτή τη πρώτη μου τοποθέτηση. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που προτείνεται ουσιαστικά, δηλαδή προτάσσοντας την αποκατάσταση, προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις όποιες προσπάθειες για επιφυλάξεις. Και λέμε μέσα στο έγγραφο όπου υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια. Και το ανυπέρβλητα εμπόδια παραπέμπω σε κάτι άλλο και όχι εκείνον το οποίο συνήθως κάποιοι προβάλλουν. Ναι, θα ήθελα εγώ πάντως απόψε, τελειώνοντας αυτή τη συζήτηση, να έχουμε πετύχει οι πρόσφυγες να έχουν αντιληφθεί πόσο όντως το δικαίωμα της επιστροφής και της στην περιουσία τους είναι εφικτό και αν αυτή η μάχη, αν θέλετε, θα κερδιθεί στο τέλος. Κύριε Νικολάου, εκφράζατε εσείς κάποιες επιφυλάξεις, ενστάσεις, διαφωνίες. Θέλω να μου πείτε πού ακριβώς είναι που διαφωνείτε με τις προτάσεις που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καταθέσει στο τραπέζι των συνομιλιών. Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Και επειδή έκαμε αναφορά και ο φίλος ο Φώτης προηγουμένως για διαχρονικές θέσεις ή του Δημοκρατικού Κόμματος αλλά και όλων των κομμάτων, θέλω να επισημάνω απλά το εξής. Με τις προτάσεις που έχει καθίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτές θα έλεγα ότι εκφεύγουν σε μεγάλο βαθμό από τις προηγούμενες προτάσεις οι οποίες είχαν κατεθεί πριν ένα χρόνο περίπου. Διότι υπάρχουν προτάσεις οι οποίες είναι εντελώς διαφοροποιημένες σε σχέση με εκείνες οι οποίες είχαν κατεθεί αρχικά. Θα έπρεπε γι' αυτόν τον λόγο, νομίζω, να γίνει μια προκαταρκτική συζήτηση επί του θέματος τούτου στην Επιτροπή, πράγμα που δεν έγινε πριν κατατεθούν. Έστω όμως και τώρα, η συζήτηση η οποία άρχισε ενώπιον στην Επιτροπή, πιστεύω ότι θα βοηθήσει αν αυτή ουσιαστικά οδηγηθεί
σε βάθος συζήτηση ακόμα και των προτάσεων που έχουν κατευθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί πραγματικά... Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ και θέλω μετά, κύριε Βαγόρου, να το δούμε. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των προτάσεων. Ακριβώς θα έρθω σε αυτόν. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ιακώβου είπε ότι υπάρχει δυνατότητα να τροποποιηθούν και ακόμα επιθεμάτων ουσίας, έχω κάποιες επιφυλάξεις, αλλά οφείλουμε ουσιαστικά εμείς να καταθέσουμε τις ανησυχίες μας και τις αισθάσεις τις οποίες έχουμε, αλλά και την ίδια ώρα να υποβάλουμε διάφορους προβληματισμούς, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο, και εμείς έτσι πιστεύω σαν Δημοκρατικός Συναγερμός, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να βοηθήσουμε τον πρόεδρο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πιστεύω ακράδαντα ότι η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιουσιακού θα γίνει μέσα από τη διαπραγμάτευση. Δεν μπορεί απλώς να περιοριζόμαστε σε γενικόλογες αναφορές, που πολλές φορές μάλιστα να είναι και κάποια παραπλανητικά, θα έλεγα, συστήματα, τα οποία ακούγονται κατά καιρούς. Γι' αυτό τον λόγο αναμένουμε ότι και πιστεύω ότι μέσα από τα κείμενα που έχουν κατατεθεί θα υπάρχουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Και εγώ ζητώ και από εσάς όλους να μιλούμε για συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα και πιο σαφείς. Να καταλαβαίνουν οι θεατές τι ακριβώς συζητείτε επιτέλους. Να αποφύγουμε τις οποιασδήποτε γενικότητες. Ξεκινώντας από το θέμα της παράλληλης διαπραγμάτευσης που μπορεί να γίνει για παράδειγμα μεταξύ του περιουσιακού και του εδαφικού. Θα κάνω μια παρατήρηση. Της διασύνδεσης. Της διασύνδεσης. Ναι, είναι μια από τις προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με το τρίπτυχο. Θα πω όμως απλώς ένα πράγμα. Έπρεπε όμως προχθές στη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ να το βάλει επιτάπητο στο θέμα, επιτακτικά μάλιστα. Γιατί εγώ δεν άκουσα συγκεκριμένα τον Γενικό Γραμματέα στην ομιλία του, για παράδειγμα, προχθές στη Γενική Συνέλευση να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο Κυπριακό, όταν μάλιστα πέρσι μιλούσε για ευκαιρίες λύσης του Κυπριακού. Δεν είπε ούτε καν αναφορά, καμία να μιλήσει για ευκαιρίες λύσης. Και εκείνον το λέω αυτό γιατί. Διότι είναι ο Γενικός Γραμματέας, είναι τα Ηνωμένα Έθνη που καθορίζουν την ατζέντα της συζήτησης και είναι από τα Ηνωμένα Έθνη που εξαρτάται, για παράδειγμα, εάν ουσιαστικά θα κάνει τη διασύνδεση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κάτι το οποίο όμως δυστυχώς πιστεύω ότι δεν επετύχαμε σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν το σημείο. Και ξεκινώντας λέγοντας το εξής. Κατοχυρώνονται με βάση την πρότασή μας το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση. Υπάρχει κατατεμαχισμός του δικαιώματος της ιδιοκτησίας όπως το ξέρουμε. Υπάρχει, αναγνωρίζεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας με την έκδοση από την Επιτροπή του Πιστοποιητικού Ιδιοκτησίας. Αλλά υπάρχει και δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού αποκατάστασης και πιστοποιητικού κατοχής και χρήσης. Δηλαδή ουσιαστικά ένα δικαίωμα που είναι το δικαίωμα ιδιοκτησίας το κατατεμαχίζουμε σε άλλα δύο αυτοτελή δικαιώματα, έτσι το θεωρούμε στην πρότασή μας, πράγμα το οποίο για μας είναι λάθος. Ουσιαστικά περιορίζουμε το δικαίωμα ιδιοκτησίας με αυτόν τον τρόπο, διότι κάποιος μπορεί να έχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας, αλλά να μην έχει πιστοποιητικό αποκατάσταση. Και να μην έχει επίσης και του πιστοποιητικών κατοχής και χρήσης της ιδιοκτησίας. Δηλαδή μπορεί να έχει έναν τίτλο ιδιοκτησία, αλλά να μην έχει την ιδιοκτησία στην ουσία. Πράγμα το οποίο για μας συνιστά έναν περιορισμό αυτού που είπε προηγουμένως. Της κατοχύρωσης του δικαιώματος, αλλά και το να έχει τον πρώτο τίτλο, τον πρώτο λόγο, ο ιδιοκτήτης. Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Ακόμα και η φράση την οποία έχει χρησιμοποιήσει ο φίλος ο Σταύρος, που μιλά για ανυπέρβλητα εμπόδια. Αυτή είναι και ακόμα μια γενικότητα. Αυτόν λέει μέσα στο... Ναι, ναι, γι' αυτό είναι και ακόμα μια... Και αυτόν το παρατηρώ. Όπως και πολλές άλλες φράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται, οι οποίες είναι ασαφείς. Πρώτη δική μας παρατήρηση είναι ότι στο έγγραφο το οποίο έχω εγκαταθέσει, το οποίο δεν είναι έγγραφο, έγγραφο εργασίας, είναι νομικό έγγραφο όπως το είχε χαρακτηρίσει και ο κύριος Ιακώβου προχθές, είναι νομικό έγγραφο το οποίο ουσιαστικά οι όροι του θα πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη αποδεκτή ερμηνεία. Πράγμα το οποίο δεν βλέπουμε. Υπάρχουν ασάφειες, υπάρχει γενικότητα, αοριστία, η οποία μάλιστα κινδυνεύουν να μας οδηγήσει... Άρα θα επιδέχεται παρερμηνιών. Οι οποίες παρερμηνίες μπορεί να είναι και εναντίον μας. Είναι το δεύτερο. Το τρίτο σημείο... Και ολοκληρώστηκε, κύριε Παπαδόπουλο. Απλώς για να ολοκληρώσω. Είναι, και αυτό αφορά τη γενικότητα, για να μπούμε στη συνέχεια στις ειδικότητες. Εδώ υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο λυπούμε να παρατηρήσω, δεν υπήρξε νομοτεχνική επεξεργασία του. Σε αντίθεση με αυτόν τον οποίο εγκατέθεσαν οι Τούρκοι. Πραγματικά... Εμείς που είμαστε και νομικοί, διαβάσαμε αυτόν το έγγραφο και προσπαθούσαμε να δούμε τι κρύβουν πίσω από τις λέξεις και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία αν διαδεξετάσεις τους νομικούς όρους επακριβώς, θα διαπιστώσεις τι είναι εκείνον το οποίο ήθελα. Ας πω ένα παράδειγμα απλώς από την Τουρκία, από τις τουρκικές προτάσεις. Μιλούν για παράδειγμα για τη δημιουργία ομοσπονδιακού οργανισμού ανάπτυξης των περιουσιών. Ξέρετε ότι διαβάζοντας το όρο όπως το έχουν καταθέσει το σύστημα αυτό, μιλούμε για ανάπτυξη κυρίως
κυρίως, και το τονίζω, ελάχιστες θα είναι ελληνοκυπριακές περιουσίες, κυρίως των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές. Για να τις αναπτύξουν και να προχωρήσουν στη συνέχεια να τις αποδώσουν μέσω της πληρωμής, της πώλησης, σε εκείνους που ενδιαφέρονται, να πάρουν χρήματα για να κάνουν τι θα κάνουν παρακάτω. Αυτά τα πράγματα, πέραν και του γεγονότος ποιος θα έχει την ιδιοκτησία αυτών των περιουσιών μέχρι που να γίνει η εξόφληση, πολλά ερωτήματα πρέπει να γίνουν. Ο διάλογος ούτως ή άλλως είναι ακόμα ανοιχτός. Για να είναι αυτά τα θέματα τα οποία θέλουμε να διευκρινίσουμε και να επισημάνουμε και στον Πρόεδρο για να ζητήσει διευκρίνηση παραπέρα. Κυρία Εφωτίου, την πρώτη δική σας τοποθέτηση με βάση τα όσα έχουν λεχθεί μέχρι πρώτα, τώρα. Πρώτα, κυρία Κενεβέζου, να πω, γιατί πρέπει να το πω δημόσια, ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έστειλε πρώτες απόψεις και σχόλια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με επιστολή του ο πρόεδρος του κόμματος στις 5 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή την Κυριακή αυτή η επιστολή ήταν στα χέρια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ως τώρα γνωρίζαμε ότι είχαν άλλες πολιτικές δυνάμεις καταθέσει τις απόψεις τους. Ακριβώς γι' αυτόν το λέω, γιατί... Ναι, αλλά μου λέτε ο πρόεδρος. Σήμερα έχει συνεδρίαση το εκτελεστικό, συνεπώς ο πρόεδρος... Έχει ενημερώσει τα μέλη χωρίς να έχει γίνει συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων. Είχε ενημερώσει τη γραμματεία του κόμματος. Δύο σελίδες απόψεις. Πρώτες απόψεις. Δύο λεπτά, κύριε Φωτίου. Ενημέρωσε εκ των υστέρων αφού απέστειλε το κείμενο. Ναι. Διότι έπρεπε να σταλούν αυτές οι απόψεις. Συγγνώμη που επικεντρώνομαι σε αυτό, αλλά είναι ένα θέμα πώς κινείται το δίκο και σε όλο αυτό το εσωτερικό διάλογο. Γι' αυτό. Νομίζω ότι παρόμοιους χειρισμούς έχουν κάνει και άλλα κόμματα. Γι' αυτό ας μην επικεντρωνόμαστε. Έκανε διαβούλευση ο Πρόεδρος. Είχε συνέρθει κάποιες μέρες αργότερα. Δεν ακούσαμε να υπάρχουν διαφορίες στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις όμως. Είναι... Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν έχω εγώ αντιληφθεί. Δηλαδή οι διαφωνίες που υπάρχουν στο Δημοκρατικό Κόμμα είναι διαφωνίες επί της ουσίας των προτάσεων. Αυτά ποιοι τα λένε. Γιατί ακόμα το Δημοκρατικό Κόμμα, ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος δεν έχει τοποθετηθεί. Ακούμε δηλώσεις δημοσίως και κάποιοι άλλοι που είναι εδώ παρόντες τώρα. Λυπούμε, κυρία Κενεβέζου, αλλά δηλώσεις μπορεί να κάνουμε όλοι. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι εδώ και να ξέρουμε τι λέμε. Ακόμα ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος δεν έχει τοποθετηθεί στο εκτελεστικό γραφείο. Ας αναμένουν όλοι, και εντός και εκτός του κόμματος, να δουν την απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματος και θα μιλήσουμε. Αυτόν... Ναι, αλλά μη μου διαψεύδετε τώρα ότι υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα σε μέλη. Έχουμε δει δηλώσεις, υπάρχουν τοποθετήσεις. Γι' αυτό, αν θέλετε, και σήμερα είχε τόσο ενδιαφέρον η συνεδρίαση του ΔΥΚΟ. Θέλετε και να δεν είχε, ξέρω εγώ, τη ΣΕΔΕ και του Δημοκρατικού Συναγερμού σε παρόμοιες καταστάσεις. Και τι θεωρείτε ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή. Επειδή αυτό θα διαφανεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, ας αναμένουμε. Ναι. Να μπω στην ουσία. Ασφαλέστατα, νομίζω όλοι συμφωνούμε, το περιουσιακό είναι το πιο σημαντικό, ακαθόδες, το πιο ακαθόδες θα έλεγα κεφάλαιο, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Γιατί αγγίζει την ουσία του Κυπριακού. Αγγίζει σχεδόν όλες τις πτυχές του Κυπριακού. Αγγίζει το εδαφικό, αγγίζει τους έπικους, αγγίζει το κεφάλαιο της διακυβέρνησης. Αγγίζει τις βασικές αρχές όλες. Γι' αυτό σίγουρα και γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση και γι' αυτό δίνεται και ιδιαίτερη σημασία. Εμείς πριν μήνες, κυρία Κενεβέζου, λέγαμε για αυτήν την διασύνδεση του περιουσιακού με το εδαφικό, με τους έμπικους, μιλούσαμε για πρόταξη των σημαντικών κεφαλαίων εδώ και μήνες. Και ζητούσαμε ότι ο Πρόεδρος θα έπρεπε να ξεκινούσε αυτήν τη διαδικασία και αυτήν την τακτική εδώ και μήνες. Να. Λοιπόν, πέραν τούτου, ας είναι και τώρα, η διασύνδεση μέσα από το τρίπτυχο των προτάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι σωστή. Είναι σωστή και πρέπει να επιμείνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να λυθεί περιουσιακό χωρίς να αγγίξουμε το εδαφικό, χωρίς να αγγίξουμε τους έπικους. Πόσοι έπικοι θα μείνουν? Επηρεάζει το περιουσιακό. Ναι, ας μην όμως αγγίξουμε τώρα άλλα κεφάλαια τα οποία δεν έχουν συζητηθεί σε βάθος τουλάχιστον στο πλαίσιο των προπευθυντικών διαπραγματεύσεων. Ναι, αλλά έχει σημασία, κυρία Κενεβέζου. Και το αντιλαμβάνομαι, το λένε και όλες οι πολιτικές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να επιμείνει εδώ. Όσον αφορά τώρα, την ουσία των προτάσεων που έχουν κατατεθεί. Λοιπόν, σίγουρα, μια πρώτη ανάλυση, αξιολόγηση όπως την κάναμε και απόψε, ασφαλώς και υπάρχουν κάποια αδύνατα σημεία τα οποία εμείς θα κάνουμε εισηγήσεις για βελτιώσεις. Θα κάνουμε εισηγήσεις των ίδιων των πρόεδρων της Δημοκρατίας. Και λέω ένα παράδειγμα. Πώς αποδεικνύεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας σήμερα? Πρέπει, λέει, να έχει το τίτλο ιδιοκτησίας. Πού βρίσκονται αυτοί οι τίτλοι ιδιοκτησίας?
όχι στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Δεν μπορέσαμε, δεν είχαμε ηλεκτρονικά μέσα για να έχουμε αυτόν τον Μητρό κεντρικά. Αυτή τη στιγμή όλοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας των κατεχομένων περιουσιών μας, τα περιουσιών μας τα κατεχόμενα, είναι στις κατοχικές αρχές. Και λέω μία ερώτηση. Κάνω μία ερώτηση. Εάν αρνηθούν οι κατοχικές αρχές, εάν αρνηθεί ο κύριος Σέρογλου να δώσει αυτά τα κοτσάνια, τους τίτλους ιδιοκτησίας, τι θα γίνει? Πώς θα πάμε για το δικαίωμα απόδειξης της ιδιοκτησίας? Ένα πρόβλημα. Το δεύτερο. Στο τέλος της ημέρας, τι έχουν δικαίωμα αποκατάστασης των περιουσιών τους? Εδώ υπάρχει μία πρόνοια που λέει ότι εξαιρεί από αυτόν το δικαίωμα περιουσίες, λέει, που χρησιμοποιήθηκαν για δημόσιο όφελος. Τι σημαίνει αυτό, το δημόσιο όφελος σήμερα? Εγώ ακούω π.χ. ένα νοσοκομείο, ας πούμε. Πού σταματά? Πρέπει να καθοριστούν κάποια κριτήρια. Πρέπει να καθοριστούν ναι, κάποια κριτήρια. Μάλιστα. Πού σταματά? Δηλαδή σήμερα ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Άρα θέλει διευκρινήσεις. Ασφαλέστατα. Μα αύριο μπορεί αυτόν το ποσοστό να είναι ένα μεγάλο ποσοστό, παράλογα μεγάλο. Ποιος θα το διευκρινίσει αυτό? Η Επιτροπή Περιουσιών. Και φτάνω στο άλλο θέμα με την Επιτροπή Περιουσιών και ολοκληρώνω. Η Επιτροπή Περιουσιών τελικά έχει και πολιτικά και νομικά δικαιώματα χωρίς να ελέγχεται όμως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι σοβαρό. Γιατί μετά την έχει λοιπόν τον τελευταίο λόγο για ό,τι θα συμβεί. Υπάρχει και το δικαστήριο των περιουσιών και φτάνει ως εκεί. Δεν μπορείς αύριο σε μια πιθανή λύση να απευθυνθείς ή να κάνεις έφεση στο ομόσπονδο δικαστήριο. Και αυτό είναι μια δυναμία. Είναι κάποια θέματα σημαντικά που λέω χρήζουν βελτίωσης και πρέπει να επιμείνουμε σε αλλαγές και βελτιώσεις. Μπορείς να κάνεις αλλά μόνο για νομικά θέματα. Μόνο για νομικά θέματα. Εκείνο το οποίο γύρουμε είναι ότι να μην περιορίζεται μόνο στα νομικά, αλλά να μπαίνει και επί της ουσίας. Που είναι το σημαντικό. Να κάνει λάθος στην κρίση. Κύριε Παπαδάκη. Θέσατε το ερώτημα ότι πρέπει να γνωρίζουν οι πρόσφυγες για τις δικές μας τις προτάσεις και εδώ νομίζω είναι όλη η ουσία του περιουσιακού. Ξέρετε, το περιουσιακό είναι η μετεξέλιξη του προσφυγικού. Ας μην ξεχνούμε ότι με την επέμβαση της Τουρκίας και με την εισβολή και την κατοχή η οποία υπάρχει σήμερα. Είναι η μετεξέλιξη του προσφυγικού. Μιλούμε για το δικαίωμα των προσφύγων για επιστροφή στις πατρογονικές τους εστίες. Αυτό είναι. Αυτό είναι η μεταξέλιξη αυτού του δικαιώματος και νομίζω το όλοι λησμονούμε. Και δυστυχώς, όχι μόνο οι πρόσφυγες, αλλά ο ελληνοκυπριακός, η κοινότητα δεν γνωρίζει τις προτάσεις τις οποίες συζητήσαμε. Και θέλω να αφαιρθώ σε κάτι. Συζητήθηκε, έγινε μεγάλος λόγος για τις διαρροές, για το πόσο πρέπει να μείνουν οι προτάσεις οι δικές μας καλά φυλαγμένες στα συρτάρια και για πόσο διάστημα. Εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που κατατίθενται οι προτάσεις στην άλλη πλευρά, πλέον ο λαός πρέπει να γνωρίζει όλες τις πτυχές των προτάσεων. Πρέπει να γίνεται δημόσιος διάλογος από τη στιγμή που γνωρίζουν οι πρεσβείες, που γνωρίζει η τουρκική πλευρά τις προτάσεις της δικής μας πλευράς. Ο λαός πρέπει να είναι κοινωνός αυτών των προτάσεων για να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία. Ναι, και αν θέλετε, αυτό είναι για διαρροή. Διαφορά των όποιων διαρροών για τον οποίο έγινε κουβέντα. Κάθετα ναι. Με τις διαρροές. Δεν θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα μην απόψε. Χάνουμε την ουσία. Γιατί θέλω η να ουσία είναι οι προτάσεις. Το θέμα, ναι. Έχει λεχθεί πολύ ορθά ότι στις πρώτες προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις διαπραγματεύσεις ως διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, υπήρχε συμφωνία όλων των πολιτικών δυνάμεων γιατί υπερασπίζονται την αρχή του νόμιμου ιδιοκτήτη. Ήταν αρκετά διαφοροποιημένες λοιπόν τώρα? Σαφώς. Οι σημερινές προτάσεις, οι οποίες θέλω να σημειώσω ότι δεν είχαμε τον απαραίτητο χρόνο. Και πραγματικά ακούω απόψη από τον φίλο μου τον Φώτη για τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε το Δημοκρατικό Κόμμα και ρωτούμε αν είχαν τον απαραίτητο χρόνο τους ώστε να συνέλθουν συλλογικά όργανα, αρμόδιες επιτροπές, ώστε να γίνει μια σοβαρή. Είπα πρώτες απόψεις, γι' αυτόν και συζητούμε τώρα για να καταθέσουμε. Εγώ μιλώ για να καταθέσουμε. Δεν υπήρχε λοιπόν χρόνος για να καταθέσουμε. Παρασκευή μεσημέρι πήραμε τις προτάσεις, Δευτέρα πριν κατατέθηκαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Δεν υπήρχε απαραίτητος ούτως ώστε να συνέρθουν οι αρμόδιες επιτροπές, τα συλλογικά όργανα, το δικό μας, του κόμματος, το οποίο θέλουμε πάντοτε να είμαστε σοβαροί και στις θέματα τα οποία συζητούμε να τύχουν τις αναγκαίες ανάλυσης. Μπορούσαμε να τοποθετηθούμε με έναν επιπόλαιο τρόπο που, όπως είπε πολύ σωστά ο φίλος ο Φώτης, ότι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο που χαρακτηρίζει το Κυπριακό. Δεν υπήρξε αυτός ο χρόνος, κατατέθηκαν οι δικές μας προτάσεις και επιτρέψτε μου να εκφράσω σε μια αναμφιβολία κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε αυτές τις προτάσεις από τη στιγμή που κατατέθηκαν. Δηλαδή στην έκκλησή μας, στην έκκλησή μας προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να αποσύρει την εκπεριτροπή της Προεδρίας της στάθμιση ψήφου, τις 50.000 επίγκους, μας ελέγχθηκαν κατ' επανάληψη ότι ξέρετε, θα εκτεθούμε και δεν θα είμαστε σοβαροί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι θέμα αξιοπιστίας. Ναι, πόσων περιθώριων ελιγμών έχουμε σε αυτόν τον κεφάλαιο. Επίσης θέλω να σημειώσω και κάτι άλλο. Όταν οι τουρκικές προτάσεις θα σου προκαλέσουν, εάν κάποιος τις μελετήσει, θα προκαλέσουν είτε οργή είτε γέλωτα. Δηλαδή δεν αξίζει να ασχοληθείς περισσότερο με αυτές τις προτάσεις. Περίπου μας λες σε κάποια σημεία ότι θα πρέπει εμείς να αποζημιώσουμε τους εαυτούς μας για την απώλεια της γης και της περιουσίας μας. Επί των δικών μας προτάσεων που έχουν ήδη κατατεθεί. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα, κύριε. Επειδή αντιλαμβάνεστε, ο διάλογος που γίνεται στην ελληνοκυπριακή πλευρά είναι το πώς χειριζόμαστε τα πράγματα. Τι κατέθεσαν οι Τούρκοι είναι δεδομένο. Εσείς τι λέτε, ότι αναφέρω ότι οι τουρκικές προτάσεις είναι απορριπτές, δεν μπορούν καν να τύχουν συζήτησης. Και πρέπει σε αυτήν την περίπτωση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να καλέσουμε τα Ηνωμένα Έθνη ώστε να εγκαλέσουν την τουρκική πλευρά να συζητήσουν ουσιαστικά. Θέλουμε να συζητούμε για επίλυση του Κυπριακού. Αυτό λοιπόν λέει ότι θα έπρεπε να είναι ο χειρισμός μας. Όμως την ίδια στιγμή, στις δικές μας οι προτάσεις που ξεκινούν κατά τη δική μας άποψη, όπου είναι απαράδεκτες, ξεκινούν από μια μίνιμουμ τοποθέτηση και διαρωτούμε εγώ στην τελική διαπραγμάτευση πού θα καταλήξουν. Δηλαδή όσοι. Μάλλον όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση ξεκινάς στο 5 και πας στο 4. Όταν μπήκαμε σε αυτήν τη λογική και επί της ουσίας αναιρείται το δικαίωμα του κοτσανιού. Έτσι πρέπει να τα πούμε, να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ώρα για καθαρές κουβέντες για να καταλάβει ουσιαστικά ο κόσμος. Όταν μιλούμε για κτίρια κοινής δημόσιας ωφέλειας, δεν ξεκαθαρίζουμε. Είναι νοσοκομεία ή μήπως είναι στρατιωτικά έργα. Είναι ορίγματα, είναι στρατόπεδα τα οποία έχουν γίνει. Δεν ξεκαθαρίζεται στο έγγραφο της δικής μας πλευράς. Όταν μιλάμε για εισαγωγή κριτηρίων, μα πού μιλάμε για εισαγωγή κριτηρίων. Κριτήρια στο ατομικό μου δικαίωμα που κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μου... Πήγαμε για διαφημίσεις, να σας προειδοποιήσαμε. Γι' αυτό είδατε τον κύριο Παπαδάκη. Ακούσαμε όλα όσα είπε. Αλλά εμείς όχι όλα οι τηλεθεατές, κύριε Παπαδάκη. Προς το τέλος κάπου. Να ολοκληρώσω. Τουλάχιστον πρέπει να μας πείτε να αναγγείλω εγώ τις διαφημίσεις. Αφού σας λέω, ούτε εμένα δεν με προειδοποιήσατε. Να ξέρουμε τι γίνεται. Υπήρχε ένα πρόβλημα στο μηχάνημα. Απολογούμαστε γι' αυτό. Γι' αυτό έγινε το λάθος. Έλεγα ότι υπάρχουν πρόνοιες στις δικές μας προτάσεις, κύριε Γενεβέζο, που αναιρούν το δικαίωμα του νόμιμου ιδιοκτήτη, του κοτσανιού, το επαναλαμβάνω. Είναι η ώρα της ευθύνης. Οφείλουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να μιλήσουμε καθαρά και εξάστερα στον πολίτη, ώστε να γνωρίζει για το δικό του το δικαίωμα της περιουσίας. Έλεγα ότι υπάρχουν πρόνοιες μέσα, όπως για παράδειγμα η υπερεξουσία της Επιτροπής Περιουσιών, όπου στην ουσία δεν θα μπορούν να προσβληθούν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μέσα στις δικές μας προτάσεις. Και κλείνοντας, θέλω να πω για την εισαγωγή των όρων διαφιλονικούμενες περιουσίες, προβληματικές περιοχές, αζήτητες περιοχές. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας και οφείλουμε να αναδιαμορφώσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Βαγόρου, έρχομαι κοντά σας. Επιτρέψτε μου να αρχίσω από το εξής. Για το διάλογο που τώρα ξεκίνησε στην Υποεπιτροπή, για τις προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί και για τις δυνατότητες που υπάρχουν για οποιασδήποτε τροποποιήσεις, με δεδομένο αν θέλετε και αυτό που είπε ο κ. Παπαδάκης, σε άλλα θέματα της διακυβέρνησης για παράδειγμα, σταθμισμένη ψήφος, εκπεριτροπής προεδρία που υπήρξαν αντιδράσεις, η απάντηση της κυβέρνησης ήταν θα φανούμε αναξιόπιστοι. Άρα πόσες δυνατότητες υπάρχουν, αν μπορείτε όσο πιο σύντομα να μου απαντήσετε σε αυτό, για να μπούμε και στην ουσία
των ζητημάτων και ενστάσεων που έχουν τεθεί από τους συναδέλφους σας εδώ. Έχουν τεθεί αρκετά. Να ξεκινήσω από το τελευταίο για να πω ότι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης όσον αφορά στην διασταυρούμενη ψήφο και την εκπεριτροπής προεδρία ήταν ότι αυτές είναι θέσεις που πιστεύουμε ότι καταργούν των εθνοτικών διαχωρισμών. Είχαμε μπει τόσα πολλά επιχειρήματα που δεν είναι της ώρα να επαναλάβουμε αυτήν τη συζήτηση και ως προτάσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τις έθεσε εκεί. Ναι, τίθετο και θέμα αξιοπιστίας, αλλά σε αυτές τις προτάσεις υπήρξε και μια, σε κάποιες από αυτές τότε, μια συζήτηση σε βάθος αν θέλετε. Υπάρχει κάτι διαφορετικό δηλαδή σε σχέση σε με τις προτάσεις για το περιουσιακό. Προτάσεις, τώρα διότι διακρίνω μια δυσπιστία από ορισμένους πολιτικούς χώρους, να πω ότι οι οποίες αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά αλλά και την πεπτουσία των προτάσεων που είχαμε καταρτήσει πριν από έναν περίπου χρόνο. Να. Άρα δεν υπάρχει εκείνο το οποίο να αναζητούμε τεράστια διαφοροποίηση. Να, λέγεται εδώ με αλφαγιώτα ότι εκφεύγουν των προτάσεων των αρχικών που έμοιαζαν ομόφωνες. Διαφωνώ. Αυτό λέω ακριβώς τώρα ότι διαφωνώ. Και δεύτερον, έχει ξεκαθαριστεί και σε επίπεδο υπεπιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου από τον κύριο Νιακόβου ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές, βελτιώσεις, συμπληρώσεις αλλά και αλλαγές επί της ουσίας. Κατά συνέπεια, αυτό είναι εκεί διαφορετικά, ναι, γιατί να συζητούμε στην υπεπιτροπή, όλοι μας. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό το σημείο. Ένα άλλο σημείο το οποίο έχει τεθεί, όπου λένε ότι ξέρετε, μα οι προτάσεις μας πίνουν νερό σε κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του νόμιμου ιδιοκτήτη. Εμείς λέμε ότι οι προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρες όσον αφορά στην κατοχύρωση του δικαιώματος του νόμιμου ιδιοκτήτη ανεξαρτήτως των όποιων, λέω εγώ, ανυπέρβλητων και θα εξηγήσω στη συνέχεια. Θέλω όμως ότι υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις αν αυτό όντως κατοχυρώνεται στο τέλος της ημέρας. Θα έρθω και σε αυτό. Να πω μόνο ότι εναπόκειται στον ιδιοκτήτη, του οποίου το δικαίωμα κατοχυρώνεται πλήρως, να αποφασίσει αν θα επιλέξει αποκατάσταση με επιστροφή υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση που είναι μια επιλογή, αποκατάσταση μόνο χωρίς επιστροφή που είναι άλλη επιλογή, δηλαδή να πάρω την περιουσία μου, αλλά δεν θα επιστρέψω να κατοικήσω υπό. Θα είναι κάποιος άλλος. Τουρκοκυπριακή διοίκηση και όταν λέω αυτό, κυρία Κενεβέζου, εννοώ και τους κληρονόμους, νόμιμους κληρονόμους του οποιοδήποτε ιδιοκτήτη δεν είναι εν ζωή. Και την ίδια στιγμή, χωρίς, ναι, είτε να επιλέξει αποζημίωση είτε ανταλλαγή. Αυτό είναι το δικαίωμα τη πρόταση μας. Κατοχυρώνεται για όλων των Κυπριακών λαών. Και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Διότι και ο Τουρκοκύπριος μπορεί να αποφασίσει επιστροφή ή αποκατάσταση και επιστροφή. Υπάρχουν περιουσίες. Ναι, εκτός και αν υπάρχουν, για παράδειγμα, ανυπέρβλητες δυσκολίες, όπως στην περίπτωση του ανεκτήστην, ξέρω εγώ, αεροδρόμιων πάνω στην Τουρκοκυπριακή. Γιατί δεν καθορίστηκε λοιπόν στην πρότασή μας ποιες είναι οι ανυπέρβλητες. Τα κριτήρια θα συζητηθούν και είναι εκεί που θα γίνει και συγκεκριμένη διαγραφή. Δεν θα ήταν καλά να προηγηθεί ο καθορισμός. Κάποια από αυτά. Σταύρο, ή θα αποφασίσει η Επιτροπή Περιουσιών. Όχι. Θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο πλευρών. Ότι τα κριτήρια θα γίνει έντονη διαπραγμάτευση για να μεταξύ των δύο πλευρών. Βλέπω επίσης μια δυσπιστία, διότι έχω ακούσει από την ΕΔΕΚ ιδιαίτερα. Αυτό το επιχείρημα είναι επαναλαμβάνεται 2-3 φορές στην ΕΔΕΚ και τους οικολόγους. Και το Ευρωκό. Να λένε, ξέρεις, τα στρατόπεδα, τα ορίγματα, τα αντιαρματικές τάφρες κτλ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το πρώτο πράγμα που θέτει και έθεσε, μπορεί κάποια κόμματα να έχουν διαφωνήσει, είναι η αποστρατικοποίηση της Κύπρου με τη λύση. Πλήρης αποστρατικοποίηση. Άρα δεν τίθεται θέμα. Στο εγγράφο δεν υπάρχει ξεκάθαρο όμως ότι είναι έξω από αυτήν την κατηγορία αυτά τα έργα. Κύριε Παπαδάκη, να σας στείλω. Μας τα στείλετε. Με το φαξ την πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για αποστρατικοποίηση. Όχι, μιλώ για την πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για το περιουσιακό, όπου δεν γίνεται αναφορά συγκεκριμένη. Δεν μπορεί δημόσια ωφέλεια, συμφωνούμε, είναι τα σχολεία, είναι τα νοσοκομεία. Νομίζω ότι είστε αρκούντος όριμος ως πολιτικός και το κόμμα σας για να γνωρίζετε προτάσεις που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και μία εξ αυτών είναι η αποστρατικοποίηση. Αλλά δεν θα έρθουμε τις προθέσεις όμως. Δεν θα έρθουμε τις προθέσεις της γέννης μας. Εμείς εννοούμε αυτό. Η άλλη πλευρά παίρνει στα χέρια της κάποιες προθέσεις. Οφείλουμε να είναι διεξοδικές οι προτάσεις. Ναι.
Δεν να έχετε το λόγο. Ναι, δεν συζητούμε με την άλλη πλευρά. Εσείς δεν είστε άλλη πλευρά, είστε η δική μας πλευρά. Γι' αυτό θέλουμε και την πρόταση με ανεξάρτητα. Μαζί σας λέω, εκτός αν δεν το πιστεύετε, να σας το στείλω, λέω, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Πλιστάκης και στα Ηνωμένα Έθνη πρότεινε αποστρατικό. Άρα ξεκαθαρίζετε λοιπόν και αυτό. Άρα ξεκαθαρίζει και αυτό. Και σας το λέω για να μην προβάλλετε το θέμα των ορυγμάτων και των στρατοπέδων και των φυλακίων και όλα αυτά τα οποία λένε. Ένα άλλο καινούριο στοιχείο το οποίο εισήχθη. Αφήνω το ότι πιθανόν κάποιος να συμπεράνει ότι επιχειρούν να δώσουμε άλοθη στους όποιους διαρροής εγγράφουν από το Εθνικό Συμβούλιο και δεν λέω ότι το κάνει ο κ. Παπαδάκης, αλλά όταν ερχόμαστε μετά από 36 χρόνια διαπραγμάτευσης, μετά από τόσους γύρους διαπραγματεύσεων άλλων τόσων προέδρων της Δημοκρατίας που συζήτησαν περιουσιακών και εδαφικών, να λέμε ότι τώρα ξέρετε για μας έχουν αλλάξει τα πράγματα και πρέπει είτε να κάνουμε μια συγκέντρωση όλων των προσφύγων στο ΓΑΣΥΠΗ και να τους πούμε να αποφασίσουν διαβοής. Έτσι λέει η ΕΔΕΚ. Τουλάχιστον έτσι το εισέπραξα εγώ προσωπικά. Είτε να πάρουμε, ξέρω εγώ, την Επιτροπή Προσφύγων της Ακαθούς ή του Μαραθοβούλου και να μας πούν σε συνάντηση με τον πρόεδρο να πάσει μαζί να διαπραγματευτούν. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι όταν εκπέμπουμε τέτοιες θέσεις αντί να καταθέτουμε προτάσεις πάνω στο τραπέζι και να πούμε ναι, με πολύ σοβαρότητα, όπως έκαμε το ΑΚΕΡ και στις θέσεις αρχής που δώσαμε πρώτη στην Επιτροπή πριν από πάρα πολύ καιρό και προχτές με το έγγραφό μας. Και εμείς είπαμε σαν ΑΚΕΡ, εδώ, σε αυτό το σημείο και στο άλλο, μπορούμε να βελτιώσουμε την πρότασή μας, να πάμε να διευκρινίσουμε και διασαφηνίσουμε κάποια άλλα στοιχεία. Μάλιστα. Και τολμήσαμε χωρίς να φοβούμαστε ότι θα κατηγορηθούμε ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Σας κάνω μια ερώτηση. Άρα, ναι. Άρα και εδώ, τίτλοι ιδιοκτησίες. Τα έχουν οι Τούρκοι και τι θα κάνουμε. Συζητήθηκαν και προχτές, δεν θέλω να αποκαλύπτω πράγματα που συζητήθηκαν στην Υπεπιτροπή, αλλά δόθηκαν απαντήσεις ικανοποιητικές, πιστεύω, από τον κύριο Νιακόπου. Υπάρχει το δικό μας συντριπτική πλειοψηφία των τίτλων ιδιοκτησίας, είναι και από εμάς καταγεγραμμένη από τα επίσημα χτηματολογικά αρχεία. Υπάρχουν κάποιες ασάφειες, αλλά και σε εκείνη την περίπτωση μπορούν να εξακριβωθούν. Δεν μιλούμε για αρχεία τα οποία είναι βάση. Υπάρχουν αρχεία κτλ. Κατά συνέπεια, και εδώ διακρίνω μια δυσπιστία την οποία θα πρέπει να εγκαταλείψουμε, αν θέλουμε να πάμε να συζητήσουμε με την άλλη πλευρά, τη οποία όντω η θέση είναι απαράδεκτη. Όντως είναι παράδεκτο. Λοιπόν. Και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτείτε όταν έχουμε απέναντί μας όμως απαράδεκτες θέσεις να φτάσουμε από εδώ και να βρούμε τη χρυσή τομή. Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν και στοιχεία τα οποία μπορούν. Επειδή λέτε ότι είναι απαράδεκτες οι θέσεις, δεν είναι πολύ δύσκολο όταν άλλο είναι. Υπάρχουν στοιχεία στις προτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν. Που είναι στα δύο άκρα, να βρεθεί στη μέση. Λέω, οι οποίες είναι απαράδεκτες. Υπάρχουν και σημεία στα οποία μπορούν να υπάρξουν συγκλήσεις. Αλλά σε κάποια πολύ βασικά υπάρχει χάσμα. Και δεν είμαι εγώ που το λέω, είναι πολύ απλό. Καταλήξτε, κύριε Παγκόσμιο. Καταλήγω με το εξής. Τα κριτήρια, είπαμε, για το δημόσιο όφελος θα εξακριβωθούν. Θα συζητηθούν, είπατε. Ναι. Και κάτι που ετέθη, νομίζω, από τον κύριο Νικολάου, όσον αφορά στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανάπτυξης. Ναι, ναι. Που λέει θα αναπτυχθούν μόνο οι τουρκοκυπριακές περιουσίες και λέω εγώ, αφού η Επιτροπή με τον τρόπο που τίθεται τουλάχιστον στο δικό μας το έγγραφο είναι ότι εκείνα τα οποία τα όποια θα αναπτυχθούν, τα χρήματα θα είναι εκεί για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της λειτουργίας της Επιτροπής μέσα είτε από την αποκατάσταση, είτε από την ανταλλαγή, είτε από την αποζημίωση ιδιαίτερα. Κατά συνέπεια, να μην στείλουμε ένα μήνυμα λαθασμένο στον κόσμο, ότι ξέρετε, οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές θα πουληθούν, ο Τουρκοκύπριος θα πάρει τα λεφτά του, θα είναι αποκαταστημένος ουσιαστικά, πήρε την αποζημίωση του και από εκεί και πέρα θα περιμένει ο Ελληνοκύπριος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάγο. Δεν ισχύει αυτό. Μίλησα για την πρόταση του Τουρκοκυπρίου. Όχι, απλά μπορεί να υπάρξει παρεξήγηση για τον κόσμο. Η πρόταση του Τουρκοκυπρίου, όμως αυτή υποβάλλεται διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις μιας πρότασης η οποία είναι καθόλου νομική και η οποία ουσιαστικά με τη δυνατότητα αυτή τη δυνατότητα ανάπτυξη των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές. Αλλά δεν αφορά στη δική μας την πρόταση. Δεν είναι για την πρόταση δική μας. Είπα για την πρόταση των Τουρκοκυπρίων. Θα ξεκινήσω από το θέμα ότι που υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τις προηγούμενες προτάσεις τις οποίες είχε βάλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρώτα-πρώτα υπάρχει αναγνώριση χρήστη, που δεν υπήρχε στην προηγούμενη πρόταση. Έκδοση πιστοποιητικού
χρήστη από την Επιτροπή. Αυτό λέει η πρότασή μας. Αυτό σημαίνει αντιστρόφως ότι εγώ αν ήμουν πρόσφυγας, δηλαδή, δεν είμαι πρόσφυγας. Να θα πρέπει πω, να πάω στην εμείς... Επιτροπή. Δύο λεπτά, κύριε Νικόλα. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι η όχι, είναι η πρώτη φορά που φέρω. Άλλο θέμα το χρήστης και άλλο αναγνώριση του δικαιώματος. Εγώ αν ήμουν πρόσφυγας, πρέπει να πάω σε αυτήν την Επιτροπή για να πάρω το πιστοποιητικό πρόσφυγα. Να σας πω, όχι, δεν θα πάρει πιστοποιητικό πρόσφυγα. Γιατί ο άλλος θα πρέπει να πάρει πιστοποιητικό πρόσφυγα. Θα ξεκινήσω από την αρχή. Μοιάζουν αφελείς οι ερωτήσεις μου, αλλά θα πρέπει να υποβληθούν για να καταλάβει και ο κόσμος. Εδώ έχουμε το δικαίωμα, έχουμε τον ιδιοκτήτη. Και έρχονται, ήρθαν οι Τούρκοι και ήρθαν και οι απόφασεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Δημόπουλος που έκαμε αναφορά σε αυτό που μένει στο σπίτι, στην κατοικία που σημαίνει το χρήστη. Ήρθαμε εμείς, κατά την άποψή μας προτρέξαμε λίγο, και βάλαμε ότι θα πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωμα να μπορεί να αποταθεί κάποιος. Αυτός που κατέχει την περιουσία μου όπως λέω, στα κατεχόμενα, σφετεριστής. Ο σφετεριστής, να αποταθεί στην Επιτροπή. Δηλαδή και αυτό επιτρέψει, απλώς έχει να... οριστεί ως όρος από δικαστήρια. Ναι, ναι. Να αποταθεί στην Επιτροπή και να του εκδώσει η Επιτροπή πιστοποιητικό χρήστη. Αυτό γεννά ένα βασικό ερώτημα. Οι Τούρκοι στις δικές τους προτάσεις, εκείνο που ζητούν είναι να εξισώσουν τον χρήστη με τον ιδιοκτήτη. Με αυτήν τη δυνατότητα όχι να στις δικές τους. Οι Τούρκοι στις δικές τους προτάσεις είναι ξανά. Άρα εδώ είναι η μάχη. Άρα εδώ είναι η μεγάλη μάχη τώρα. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Επιτρέψέ μου, Σταύρο. Εδώ γεννιέται ένα βασικό ερώτημα για τη δική μας την πρόταση. Μήπως αυτό το να μπορούμε να ζητούμε, όπως για παράδειγμα καταφεύγει στην Επιτροπή ο ιδιοκτήτης της περιουσίας στα κατεχόμενα για να ζητήσει πιστοποιητικό ιδιοκτήτη την ίδια ώρα καταφεύγει στην Επιτροπή ο σφετεριστής του της περιουσίας μου στα κατεχόμενα για να ζητήσει πιστοποιητικό χρήστη. Μήπως αυτό το πράγμα αύριο μας φέρει σε ένα σημείο που ο χρήστης να αποκτά δικαιώματα εις βάρος του ιδιοκτήτη. Μα αυτό είναι ερωτηματικό. Δεν ανέρει το δικαίωμα του νομίου. Εδώ είναι που γεννιέται ένα βασικό ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει στις δικές μας παρατηρήσεις και θέλουμε να συζητήσουμε που δεν είναι συζητηθεί ακόμα. Ξεκινώ πάμε με το δεύτερο. Κατατεμαχισμό του δικαιώματο ιδιοκτήτη. Πρώτη φορά να γίνεται το αυτό το είπαμε πιστοποιητικό τάδε και περικατοχή και ένα. Αυτό το είπαμε ακόμα παρακάτω. Σταθερή σχέση ιδιοκτήτη λέει με την κατοικία. Εκείνο με τα 10 χρόνια. Πρέπει να είναι 10 χρονών λέει κτλ. Αυτό το πράγμα πάλι εισάγεται για πρώτη φορά. Δεν υπήρχε στι προηγούμενε προτάσει. Δυσανάλογα νέα δεινά. Νέο ορισμό. Ο οποίος τι είναι, εάν για παράδειγμα εγώ θα αποταθώ για να κάνω αποκατάσταση της περιουσίας μου, εάν με βάση δημιουργούνται δυσανάλογα νέα δεινά, χωρίς να ερμηνεύεται. Να κάνω μια εννοούμε, ερώτηση για να καταλαβαίνω. Για να καταλάβω... Αν εγώ είμαι Τουρκοκύπριος τώρα και μένω σε ένα σπίτι που είναι δικό σας, είστε πρόσφυγας και έχω 7 παιδιά, είμαι πολύτεκνος, μεγάλο στην οικογένειά μου, έχω ένα περιπτεράκι και μόλις που τα καταφέρω και ζω, αυτό θα θεωρείται δυσανάλογο δεινό. Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν ερμηνεύεται στις προτάσεις μας τι εννοείται δυσανάλογο νέο δεινό. Ακριβώς. Εμείς εκείνον το είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ορισμός. Τι είναι αυτό που νομίζουμε να ονομάζεται δυσανάλογο νέο δεινό. Γιατί δεν μπορεί να το δημιουργεί να του κάνω μια άλλη κατοικία και να μετακινηθεί από την κατοικία μου και να πάω εγώ να την απολαύσω αποκαθιστώντας. Υπάρχουν τα θέματα της παραγραφής του δικαιώματος. Για να σας πω. Πώς παραγραφείτε. Στις δικές μας. Να σας πω τι είναι εκείνο το οποίο. Ένα λεπτό κύριο Βαδάκη, με βιάζεστε. Στις δικές μας προτάσεις υπάρχει το δικαίωμα, η παραγραφή της περιουσίας, του δικαιώματος της περιουσίας και καθορίζουν χρονικές περιόδους. Εάν για παράδειγμα κάποιος έχει το δικαίωμα, λέει μέσα σε 2 χρόνια από την ώρα που θα υπογραφεί η λύση, μέσα σε 2 χρόνια να αποταθεί στην Επιτροπή και να ζητήσει την περιουσία του. Εάν δεν αποταθεί στα 2 χρόνια, η περιουσία κηρύσσεται αζήτητη. Ορφανή. Χωρίς να χάνει ορφανή το δικαίωμα όμως. Περίμενε ένα λεπτό, κύριε Φώτη. Υπερκηρύσσεται αζήτητη. Από τη στιγμή που κυρίσει αζήτητη αυτή θα δημοσιευτεί. Έχει το δικαίωμα όμως, δεν μπορεί να διεκδικήσει την περιουσία για να πάει να αποκατασταθεί, εάν δεν έκαμε την αίτηση του μέσα στα 2 χρόνια. Έχει το δικαίωμα όμως να κάνει αποταθεί στην Επιτροπή μέσα στα 5 χρόνια για να πάρει αποζημίωση. Μετά τα 5 χρόνια παραγράφεται πλήρως το δικαίωμα της περιουσίας του και δεν μπορεί. Εμείς εδώ ζητήσαμε να υπάρξουν κάποιες επεκτάσεις χρονικές και κάποιες άλλες δυνατότητες κάποιος να αποταθεί στην Επιτροπή να ζητήσει για παράδειγμα παράταση χρόνου και φαίνεται ότι αυτό είναι συμφώνησε. Και ο κύριος Ιακώβου αυτό μας είπε προχθές. Ή για παράδειγμα κάτι άλλο. Η παραμονή του χρήστη, του εσφετεριστή, στην περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει αποκατάσταση στην περιουσία, παραμονή του χρήστη στην περιουσία μου με δικαίωμα εκμίσθωση. Χωρίς να καθορίζουμε στην πρότασή μας για πόση χρονική περίοδο θα συμβεί αυτό το πράγμα. Θα σας διακόψω και ακόμα ένα σημείο. Κύριε Βαγόρ, δύο λεπτά. Το θεωρώ σημαντικό. Θεωρείτε κι εσείς όλα αυτά που τίθενται τώρα ότι μέσα στο μυαλό των κυβερνητικών προτάσεων. Ναι, είναι σημαντικό. Συμφώνησε ο κύριος Ιακώβου. Θα πρέπει να τύχουν διευκρινήσεων και να αποσαφινιστούν.
Όσον αφορά τα δύο τελευταία που έχει συμφωνήσει ο κύριος Νικολάου, πέραν των δύο συμφώνησαν ο κύριος Ιακώβου και ο κύριος Εμιλίου να συμπεριληφθούν, είναι γι' αυτό που λέω ακριβώς ότι επιδέχονται δευτιώσεων των παρατηρήσεων. Παραμονή, κατά τον ίδιο τρόπο, τις ίδιες παρατηρήσεις είναι καταγεγραμμένες και στο δικό μας το εγγραφό, μια εξ αυτών. Την οποία είναι θέση. Ευχαριστώ πολύ. Παραμονή, λέει του Χρήστη. Και ολοκληρώστηκε, ναι, Νικόλα. Παραμονή, λέει του Χρήστη, μέχρι την μεταστέγαση. Εδώ δεν πάλι δεν καθορίζεται. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να γίνει. Και αυτό πρέπει να γίνει. Και αυτό, γι' αυτό είναι συμφώνηση. Υπάρχουν προβλήματα καθόν αφορά τον υπολογισμό τη αποζημίωση. Που είναι το άλλο θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ του τηλεθεατέ μου. Με ποιον τρόπο θα υπολογιστεί η αξία του ακινήτου για σκοπού αποζημίωση. Υπάρχει ένα υπολογισμό με βάση κάποια τρέχουσα αξία. Που καθορίζει έναν υπολογισμό και η δική μας. Δεν είναι η αγορά που το καθορίζει αυτό. Δεν θα καθορίζεται από την αγορά. Καθορίζεται ένας υπολογισμός ο οποίος γίνεται με ένα συλλογισμό που μέσα στην πρότασή μας, που πιστεύω ότι εμείς έχουμε ενδιασμούς ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει σε διέξοδο. Πέραν της αποζημίωσης υπάρχει και το θέμα της τρέχουσας αξίας η οποία θα εφαρμόζεται στην περίπτωση της ανταλλαγής. Δηλαδή ουσιαστικά, εάν η περιουσία μου εμένα θα καθορίζεται στην αλφα τιμή, αλλά η ανταλλαγή θα καθορίζεται στην αλφα πλέον. Κάτι παραπάνω, ουσιαστικά στο τέλος να κρίνουμε, να καλούμε να πληρώσω παραπάνω για να πάρω μια γίνη η οποία είναι η ανάλογη αξίας. Εάν ήταν στην ελεύθερη αγορά. Ευχαριστώ. Αυτά είναι ερωτήματα που μας ευχαριστώ κρατήσουν, πολύ. Όπως και, και νομίζω ότι έχουμε ανοίξει σημαντικά πράγματα, ναι. Και κυρία Γενεβέζου, εμείς έχουμε τη διαβεβαίωση των δύο μελών της διαπραγματευτικής ομάδας απόψε παρόντα. Ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές. Μπορούν να γίνουν βελτιώσεις και αυτό το θεωρούμε καθοριστική σημασία. Γιατί αλίμονον εάν καθούμαστε να συζητούμε τώρα τι πρέπει να βελτιωθεί και δεν μπορεί να βελτιωθεί. Ας μείνουμε λοιπόν στην ουσία των πραγμάτων. Λοιπόν, επειδή ακούσαμε τις απόψεις και των υπολείπων, θα ήθελα και τις δικές σας και του κυρίου Παπαδάκη. Εγώ θα εισάξω ακόμα ένα θέμα, το ναι. Οποίο είναι σημαντικό. Το κόστος αυτών των προτάσεων. Το κόστος της επίλυσης του περιουσιακού. Και αυτό θα είναι πιο σημαντικό σε περίπτωση που υπερισχύσουν οι αποζημιώσεις, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι. Όπως και να εξελιχθεί όλη η κατάσταση, το κόστος θα είναι τεράστιο. Μιλούμε για αρκετά δις. Και ας μην ξεχνούμε όταν έγινε αυτή η προσπάθεια για να δούμε από άλλες χώρες. Με τους δωρητές, δηλαδή, τότε επί σχεδίου ανάπτυξη. Πριν την οικονομική κρίση, ξέρετε ποια ήταν το ποσό που υπολογίστηκε περίπου από κάποιες χώρες. 400 εκατομμύρια. Μην αναμένουμε λοιπόν ότι οι μεγάλες σε εισαγωγικά δυνάμεις ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιοδήποτε θα καλύψει αυτόν τον κόστος. Ποιος θα καλύψει αυτόν τον κόστος? Δεν θέλω να πω τον αριθμό, γιατί μπορεί να τρομάξει. Νομίζω μπορεί να το γνωρίζουν όλοι εδώ, απλώς δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Πείτε μας το. Δεν νομίζω. Μελέτη του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Είναι αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ αυτόν τον κόστος. Αλλά να πούμε απλώς ένα πράγμα, ότι μέσα και από τις δικές μας προτάσεις και τις προτάσεις των Τουρκοκυπρίων, φαίνεται ότι κανένας δεν στηρίζεται στις δωρεές από το εξωτερικό, αναζητούνται άλλες λύσεις και αυτές τις λύσεις είναι που θέλουμε να συζητήσουμε. Αν είναι υπαρκτές λύσεις, αυτές οι λύσεις είναι. Ο σκόπελος εκείνος τον είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θυμίζω πάντως ότι στο σχέδιο να έπαιξε ρόλο το οικονομικό. Μα ασφαλώς παίζει ρόλο, κυρία Γενέτη. Το δεύτερο. Το δεύτερο. 50 με 80. Λοιπόν, το δεύτερο. Το μέγιστο εμβαδών. Η έκταση που δικαιούται ο κάθε ιδιοκτήτης. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό είναι η άμεση αποκατάσταση. Η άμεση. Η άμεση. Πέντε σκάλες δηλαδή. Άμεση αποκατάσταση. 7.500. Τα υπόλοιπα θα είναι υποχρεωμένος να δεχθεί αποζημίωση. Όχι, μπορεί να αποκατασταθεί μεταγενέστερα. Μεταγενέστερα. Άμεση αποκατάσταση. Μπορεί να αποκατασταθεί. Τετραγωνικά μέτρα. Και λέω τώρα, τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται, εάν ένας πρόσφυγας έχει περιουσία σε πολλές περιοχές τα κατεχόμενα, εάν αυτή η περιουσία είναι σε κληρονόμους, εάν αυτή η περιουσία ανήκει σε νομικά πρόσωπα, εάν. Έναν άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο χρήζει διευκρινήσεων.
Έναν άλλο θέμα το οποίο πάλι θα πρέπει να δούμε πώς το επιλύουμε. Πώς θα χειριστούμε τις τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές. Αν τις χειριστούμε με τον ίδιο τρόπο, με τις ίδιες πρόνοιες που υπάρχουν στις προτάσεις που θα χειριστούμε τις δικές μας περιουσίες στα κατεχόμενα, τότε και εδώ δημιουργούνται πρακτικά προβλήματα. Να, στις δικές μας προτάσεις, αν με επιτρέπετε έτσι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο όμως, γιατί δική μας πρόταση έρχεται να γνωρίζουμε έναν τρόπο το δικαίωμα του χρήστη. Και εδώ θα πρέπει στις ελεύθερες περιοχές να γνωρίζεις το δικαίωμα του χρήστη. Αν θα μιλούμε με το ίδιο πράγμα. Όμως, εάν για παράδειγμα, αν θα μιλούμε για το θέμα να το αναγνωρίσω προτεραιότητα του ιδιοκτήτη και να αποζημιώσω το χρήστη, τότε μπορεί να δημιουργηθεί. Φανταστείτε πόσο πρόβλημα δημιουργείται με την πρόσβαση των Τουρκοκυπρίων. Ευχαριστώ κύριε Νικόλα. Όπου θα αναπτύξει τι περιουσίε τη ελεύθερη κοινωνία. Είναι έναν άλλο και παραγνωρίζω δικαίωμα του χρήστη. Το οποίο και αυτό ολοκληρώνω. Δυστυχώς. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε και να το παραδεχτούμε όλοι εδώ. Με πρόσφατες αποφάσεις δικαστηρίων, διεθνών δικαστηρίων, ευρωπαϊκών δικαστηρίων, διεθνείς νομολογίες, και είμαστε, ο χρήστης είναι πλέον σε μια καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Εδώ υπάρχουν χειρισμοί και αποφάσεις όσον αφορά τη Τσεχία και τη Σλοβακία, την Πολωνία, την Κροατία. Άρα και ας ανατρέξουμε κάποιοι τι αποφάσεις ληφθήκαν εκεί, τελικά, έναντι το τι αποφάσεις ληφθήκαν εκεί υπέρ των χρηστών. Είναι ένα θέμα που πάλι πρέπει να προβληματίσει. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φωτίου. Κύριε Παδάκη, είτε το λόγο, πρέπει να σας πω ότι ολοκληρώνει το χρόνος. Θα έχετε έτσι, από ένα λεπτό καθένας προς το τέλος. Όλα αυτά τα εάν τα οποία έχουν ακουστεί στο τραπέζι για τις δικές μας τις προτάσεις ουσιαστικά αναιρούν το δικαίωμα του νόμιμου ιδιοκτήτη, του Κοτσανιού. Όλα αυτά τα εάν που ακούστηκαν και από τον κύριο Ιωάννη Νικολάου και από τον κύριο Νεβαγούρου και από τον κύριο Φωτίου αναιρούν ουσιαστικά το δικαίωμα του νόμιμου ιδιοκτήτη. Θα πούν όλοι αυτή τώρα κατά τη δική σας ερμηνεία βέβαια. Βεβαίως κατά δική μας ερμηνεία. Έχω να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει πρόνοια μέσα την. Είπε έτσι επιτροχάδινο ο κύριος Νικολάου σε σχέση με την ηλικία. Αν κάποιος το 1974 ήταν μικρότερος από 10 χρόνια. Από 10 ετών. Δεν θα έχει το δικαίωμα από τη στιγμή που δεν ήταν ιδιοκτήτης της περιουσίας ούτως ώστε. Όταν θα είναι κληρονόμος. Να την αποζητήσει. Από τη στιγμή είναι ιδιοκτήτης. Ναι, ιδιοκτήτης. Αλλά αν κληρονόμος μπορεί να είναι. Είναι από κληρονομιά. Από προσωπική μου. Τη στιγμή που ήταν κάτω από 10 χρόνια την πρώτη εισβολή στην Ελλάδα. Ναι, ήμουν 7. Αυτό είναι. Άρα με τέτοιες προτάσεις θεωρούμε ότι δεν μπορούν να τύχουν ουσιαστικής διαπραγμάτευσης όπως κατατέθηκα σήμερα. Εκφράζουμε τις αφιβολίες να ξελέω ένα μεγάλο μακάρι να μπορούν να αλλάξουν οι δικές μας προτάσεις και το βάζω σε αντιπαραβολή με αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν σε σχέση με τις προηγούμενες προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει και πόσο μπορούν να διαφοροποιηθούν αυτές οι προτάσεις. Επειδή ο κύριος Σαββαγούρου είπε πριν ότι ο πρόεδρος έχει θέσει θέμα να αποστρατηγοποιήσει, δεν το αφισβητούμε. Αλλά ένα θέμα είναι η αποστρατηγοποίηση και ένα δεύτερο θέμα στις δικές σου προτάσεις να ξεκαθαρίζεις τι εννοείς δημόσια ωφέλεια. Δημόσια ωφέλεια εννοούμε τα νοσοκομεία, εννοούμε τα σχολεία, όπου και εκεί το ναι, η μεταξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να υιοθετήσει αυτά τα έργα, γιατί είναι προϊόν σήμερα ενός παράνομου. Το κράτος θα πρέπει να τύχουν υιοθέτησης και την ίδια στιγμή να δοθούν αποζημιώσεις προς τους νόμιμους ιδιοκτήτες για τα νοσοκομεία και για τα σχολεία τα οποία μιλούμε. Γι' αυτό λέμε εμείς να ξεκαθαρίσει όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όχι ορίγματα, όχι φυλάκια. Να είναι σαφές. Αλλά δεν εννοούμε τι έχουμε εμείς στις δικές μας τις προθέσεις. Η τουρκική πλευρά θα έρθει να πει αυτή δεν εμπίπτει μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Όσον αφορά την περιβόητη πρόταση του. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ όπου έτυχε ένα αμφισβήτηση από το ΑΚΕΛ ότι θα έπρεπε να κάνουμε συγκέντρωση όλων των προσφύγων. Εμείς είπαμε κάτι το πολύ απλό. Ότι ο πρόεδρος διαπραγματεύεται το ατομικό δικαίωμα του κάθε πρόσφυγα της περιουσίας. Και για σκοπούς αν θέλετε να ενδυναμωθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν πάει να καθίσει να συζητήσει, καλό θα ήταν να έκανε μια συνάντηση όπου θα τον όπλιζε και θα τον εξόπλιζε σε αυτές τις συναντήσεις ώστε να τύχει περισσότερης δυναμικής οι δικές του προτάσεις σε αυτές τις συζητήσεις. Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της εκπομπής. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα, θα έρθω σε όλους από ένα λεπτάκι. Ένα ερώτημα σε δευτερόλεπτα μπορείτε να απαντήσετε όλοι. Οι Τούρκες προτάσεις τους δίνουν maximum επιστροφής προσφύγων 15%.
Έχετε πρόταση εσείς ως κόμμα, κύριε Παπαδάκη, ποιο θα ήταν το πλαφόν μας? Διότι το... αυτό το όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, μάλλον το ήταν δικαίωμα... σύνθημα και το... δεν ήταν αλήθεια. Όχι, δεν ήταν και δεν είναι θέμα, δεν είναι αλήθεια. Παλεύουμε για μια λύση όπου όλοι οι πολίτες θα είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα ο Πολωνός να εγκατασταθεί στην Κερίνια και ο Κύπριος να μην επιστρέψουν σε αυτό. Όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα ανεπιστροφής. Μπορούν να επιστρέψουν όμως όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους? Με μια σωστή πολιτική βεβαίως μπορούν να έχουν το δικαίωμα όλοι να επιστρέψουν. Τώρα ποιοι θέλουν να επιστρέψουν, δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς ο οποίος έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στον οποιοδήποτε να αποφύγει του δικαιώματος να επιστρέψει στις πατρόνες του εστίες. Το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Νομίζω ο στόχος αυτός πρέπει να είναι. Το ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν προβλήματα, ασφαλώς και πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Όμως η προσπάθεια της δικής μας πλευράς, ασφαλώς και αυτή πρέπει να είναι. Εφικτό είναι? Μπορεί αυτή τη στιγμή, όπως είναι κάποια πράγματα, να μην φαίνεται εφικτό. Δεν πρέπει όμως να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτόν τον στόχο που όλοι νομίζω πολεμήσαμε και μέσα από τα κόμματα μας, αλλά και στους στόχους που έχουμε θέσει στους ίδιους τους προσφύγες. Ευχαριστώ. Κύριε Νικολάου. Αρχή θέλω να διευκρινίσω ότι στις προτάσεις των Τούρκων Κυπρίων δεν γίνεται τι αναφορά για οροφή. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία εμείς έχουμε θέσει για να διευκρινιστούν κάτι συναντήσεις με τη συνάντηση. Για το 15% όλα. Μάλιστα, για αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να είμαστε ειλικρινείς εναντί των ακροατών μας, μιλώντας έτσι ξεκάθαρα. Νομίζω ότι έχει περάσει ο καιρός, αν θέλουμε να προσφέρουμε σε αυτήν την προσπάθεια να φύγουμε παραμέρους και τα παραπλανήσεις και τα συστήματα. Και ειδικά μάλιστα όταν αυτά τα συστήματα είναι παραπλανητικά. Όπως για παράδειγμα το δίκαιο θα υπερισχύσει. Ας πω κάτι έτσι ξεκάθαρα. Έκανε μια αναφορά ο φίλος ο Φώτης προηγουμένως για κάποια διεθνή προβλήματα, πολιτικά ζήτημα. Και με ποιον τρόπο επιλύθηκαν και αυτά. Μην νομίζω ότι το δικό μας θα επιληθεί με διαφορετικό τρόπο. Θα υπάρξουν, αγαπητέ μου. Και το δίκαιο δεν υπερισχύει. Αγαπητέ μου Παπαδάκη, θα υπάρξουν δυστυχώς και φαίνεται υπάρχουν και στις δικές μας προτάσεις. Υπάρχουν προτάσεις που δεν αφήνουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αναπαλωτριωτών. Και ούτε το ανθρώπινο δικαίωμα ως απόλυτο. Ωραία, και το λέω έτσι ξεκάθαρα. Γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι το ανθρώπινο δικαίωμα θα διασφαλιστεί μέσα από τις συνομιλίες. Και αν θέλουμε ότι να συμβάλλουμε, πρέπει να συμβάλλουμε εδώ. Και εμείς γι' αυτό το λόγο επιμένουμε ότι θα πρέπει να γίνει σε βάθος συζήτηση των προτάσεων και οποιοδήποτε προτάσεων τις οποίες κάνετε για να μπορέσουν να διασφαλίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο βαθμό που μπορούμε. Εξή, συζητούμε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και δύσκολο θέμα. Δυσκολίες θα υπάρξουν και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εκείνο που λείπει, πιστεύω, απορριτμένως είναι η καλή πίστη του να προσέλθουμε όλοι να στηρίξουμε υποβάλλοντας προτάσεις, διευκρινήσεις και καλόπιστα να πούμε ότι η δική μας η πλευρά το παλεύει και το παλεύει στη βάση διεθνών αρχών. Δηλαδή της κατοχύρωσης του δικαιώματος όλων των προσφύγων εάν επιλέξουν να επιστρέψουν. Πάνω σε όλοι δεν φαίνεται ότι θα πάνε. Και του ότι γεννούν ορισμένοι κάποια πράγματα όπως το μύθο που σωστά ρωτήσε, 15%. Πού έβρεθε εκείνο το 15%, είτε στις τουρκικές προτάσεις ή οπουδήποτε. Το παράγουν κάποια μυαλά στην Κύπρο. Φαίνεται ότι προφορικά ελέγχτηκε όμως. Ναι. Όχι, να σας πω κάτι. Το ήταν αποκάλυψη της τουρκικής εφημερίδας που έδωσε τις τουρκικές προτάσεις. Το δεύτερο. Δεν ήταν έτσι που ξεκίνησα από εδώ. Πρέπει να αντιληφθούμε. Δεν έχω τις τουρκικές προτάσεις στα χέρια μου. Δεν διαπραγματεύομαι εγώ. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν κρίνουμε και από την απόφαση Δημόπουλος, αν κρίνουμε με όσα έχουν λεφθεί από το φίλο του Φώτη προηγούμενα, χωρίς να επεμπολούμε είτε αρχές, και σωστά τις βάζουμε κάτω, να δώσουμε τις μάχες μας. Αλλά το διεθνές δίκαιο όπως καθορίζεται σήμερα, όπως το καθορίζουν ορισμένοι, άρχισε να μπάζει νερά. Κακό είναι αυτό να θέλετε που λέω, δηλαδή πικρό είναι αυτό που λέω, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι κάποια πράγματα, αν συμφωνήσουμε με τον κύριο Νικολάου, πιθανόν να μην καταφέρουμε να είναι τόσο αναπαλλοτρίωτα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υπάρχει κόστος της λύσης, αλλά υπάρχει και όφελος από μια λύση οικονομικό. Δεν πρέπει να μας φοβίζει η λύση σαν τέτοια. Κλείνω με το... Δεν θα διευκρινιστούν στη συνέχεια. Τα λέμε 7.500 τετραγωνικά μέτρα ή 6 σκάλες. Μην πούμε τώρα, δεν έχουμε το χρόνο. Όχι, για να πω μόνο. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Εννοεί άμεση αποκατάσταση και στη συνέχεια πλήρης αποκατάσταση. Το είπαμε πριν, ότι ήταν το άμεση. Να πω το εξής και τελειώνω. Προτάσεις θετικές, διότι το να απορρίπτω απριόρι οτιδήποτε μου φέρουν και όσον με οποιοδήποτε τρόπο για να το αλλάξω, αυτό δεν περιποιεί τιμή σε κανένα. Ευχαριστώ θερμά και τους τέσσερις.
Να είστε καλά που ήσασταν απόψε εδώ. Θεωρώ ήταν πολύ ενδιαφέρον σε συζητήσω και ότι ακούσαμε περισσότερα και είπατε πριν για το θέμα το 15%. Δεν γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα και τις τουρκικές προτάσεις και τις ελληνικές προτάσεις. Είναι δημοσιευμένες. Όλες. Περιμένετε να διαρρεύσω. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση, κύριε Βαγόρα. Οι Τούρκοι δεν διαρρέουν τις προτάσεις τους, κύριε Παπαδάκη. Κάποιοι άλλοι δεν διαρρέουν, δεν εννοώ εσάς, ξέρετε. Καλά, το συζητήσαμε πολύ νομίζω. Είπαμε όμως για τις διαρρεύσεις. Η ουσία είναι ο λαός να γνωρίζει όμως τι συζητήσαμε. Να καλέσουμε τις κοντεμένου. Την Επιτροπή Προσφύγων Ακαθούς να συζητήσει ο πρόεδρος. Γιατί δεν το κάνετε και προηγούμενον πρόεδρο. Άλλο λέγαμε βέβαια τώρα, μην, να γνωρίσει ο λαός τις προτάσεις των δύο πλευρών. Νομίζω είναι. Αν όχι θεμετό, το να γνωρίζει ο λαός τι γίνονται το οποίο σε ένα βαθμό είναι προετοιμάζεις και ο λαός την αδεχτεί στο τέλος. Άρα να μην φτάσουμε στο σημείο ξανά όταν κάποιοι έπεσαν εξ ουρανού. Όταν άκουγαν τι είναι αυτά τα οποία συζητούνταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές μας. Θα τα πούμε ξανά την άλλη Τρίτη στις 10:30. Γεια σας.